Καλή σας μέρα. Καλημέρα εδώ από Κύριε τη Θεσσαλονίκη, Δημαρέση. Που φαντάζομαι δεν ξεχάσετε, έτσι, γιατί άλλωστε εδώ εκλεγήκατε, είχατε την τιμή να σας ψηφίσει ο ελληνικός λαός, οπότε φαντάζομαι ότι... Οι συμπολίτες μας, ναι. Ακριβώς. Καλημέρα λοιπόν και στην Θεσσαλονίκη. Αλίμονο, αν είναι δυνατόν, οι υποχρεώσεις αυτών των ημερών επιβάλλουν να... Την παρουσία σας στην Αθήνα. Mm-hmm. Ξέρετε ότι χθες, λίγο πριν τα μεσάνυχτα, ολοκληρώθηκε η διαδικασία με παροχή ψήφων εμπιστοσύνη στην κυβέρνηση. Συνεπώς, σήμερα είναι μια καινούργια μέρα. Η ζωή συνεχίζεται με πάρα πολλή δουλειά. Αλλά η Θεσσαλονίκη πάνω απ' όλα. Ναι, όχι γιατί... μόνο στην καρδιά μας, αλλά υποχρεωτικά. Άλλωστε, εμείς καλούμαστε, οι συμπολίτες μας εμπιστεύτηκαν να εκπροσωπήσουμε τους Θεσσαλονικείς και όχι αορίστως έτσι τους. Γιατί είχαμε εδώ νωρίτερα τον κύριο Αμανατίδη τηλεφωνικά και μας είπε ότι η Θεσσαλονίκη δεν ακούσαμε και τίποτα, μόνο για την ΔΕΘ. Και υπάρχουν θέματα που καίνε εδώ στη Θεσσαλονίκη, για παράδειγμα για τον ΟΑΣΤ, είπε ο κύριος Καραμαλής ότι θα πρέπει να δούμε τι θα κάνουμε την επόμενη μέρα από τον οργανισμό, αλλά ακόμα έτσι δεν έχουμε κάτι σαφές για την υπόθεση αυτή. Είναι ξεκάθαρο ότι τα μέτρα τα οποία ακούστηκαν στα πλαίσια των προγραμματικών δηλώσεων, αλλά και γενικότερα όλος ο προγραμματισμός της κυβέρνησης αφορά όλες τις Ελληνίδες, όλους τους Έλληνες, και θα έλεγα ότι η πρώτη προτεραιότητα, η μεγάλη προτεραιότητα είναι η επιστροφή στην νέα κανονικότητα όπως τη χαρακτήρισε ο Πρωθυπουργός. Mm-hmm. Και αυτό, ξέρετε, δεν είναι ένας απλός βερμπαλισμός ή έτσι ένα κλισέ να είχαμε να λέγαμε. Είναι στην πραγματικότητα, μια και εξηγήθηκε αυτό, είναι στην πραγματικότητα η επιστροφή στην κανονική ζωή, στους ρυθμούς της κανονικής ζωής, χωρίς τις παθογένειες του παρελθόντος. Αυτό είναι το μεγάλο στοίχημα της νέας κυβέρνησης και θα επιχειρήσουμε όλοι μαζί με συνενέσεις, με συγκλήσεις, με συνεννοήσεις μέσα στο Ελληνικό Κοινοβούλιο να τρέξει αυτό το στοίχημα όσο γίνεται πιο γρήγορα. Για τη Θεσσαλονίκη ειδικότερα, ναι. Πράγματι ακούστηκε να προφέρεται από τα χείλη των κυβερνητικών, του Πρωθυπουργού και των Υπουργών, το project της έκθεσης, το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να ολοκληρωθεί γρήγορα, να ολοκληρωθεί με τον τρόπο που έχει σχεδιαστεί και μελετηθεί. Έχει ολοκληρωθεί μια μακρά περίοδο διαβούλευσης, σας θυμίζω, για την υπόθεση αυτή. Mm-hmm. Είναι ένα project το οποίο το τρέχει καταρχήν η διοίκηση της ΔΕΘΧΕΛ ΕΞΠΟ, έχοντας κάνει διαγωνισμό, έχοντας ολοκληρώσει πολλές διαδικασίες, και θα απονώσει εντυπωσιακά, εκτιμάται, τόσο την εκθεσιακή παρουσία της πόλης μας, όσο γενικότερα αναπτυξιακά, τουριστικά. Αφήνω το πόσες νέες θέσεις εργασίας θα προκύψουν στο άμεσο μέλλον γι' αυτό, θα αλλάξει στην πραγματικότητα την εικόνα της Θεσσαλονίκης, του κέντρου, αλλά και όλης της. Αυτό είναι πολύ σημαντικό, ασφαλώς. Σαφές σχέδιο για τον Οργανισμό Αστικών Συγκοινωνιών εδώ στη Θεσσαλονίκη υπάρχει, κύριε Κούβελα, από πλευράς της νέας κυβέρνησης. Είναι ζήτημα που καίει, το καταλαβαίνω. Άλλωστε προεκλογικά δεν ξεχνώ ότι χρεώναμε στην κυβέρνηση την προηγούμενη, στην κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, χρεώναμε στη διοίκηση του κυρίου Παπά, ότι διέλυσαν τις αστικές συγκοινωνίες της Θεσσαλονίκης. Υπήρχαν θέματα, αλλά αναλαμβάνοντας εκείνη την τελευταία διετία, κυριολεκτικά διέλυσαν τα πάντα. Στο ερώτημα τι γίνεται την επόμενη μέρα, mm-hmm. απαντά ο αρμόδιος υπουργός, ο κ. Καραμαλής, ότι υπάρχει ένα σχέδιο το οποίο πολύ σύντομα θα το παρουσιάσει στις αρμόδιες επιτροπές και θα έρθει στη Θεσσαλονίκη και ο ίδιος για να προχωρήσει μια διαδικασία διαβούλευσης που κρίνεται ότι είναι απαραίτητη και αναγκαία. Σας λέω επίσης ότι ο κύριος Κεφαλογιάννης είναι ο αρμόδιος υφυπουργός για τις μεταφορές, είναι και αυτός μέσα στην υπόθεση, ναι. Και κουβεντιάζοντας χθες δεσμεύτηκε κατά κάποιον τρόπο ότι πολύ σύντομα θα έχουμε νέα για την υπόθεση αυτή. Ναι. Δεν είμαι εξουσιοδοτημένος, ναι. Να πω τίποτα περισσότερο. Ναι, όμως όλοι οι βουλευτές Θεσσαλονίκης... Πρέπει να πιέσετε για το θέμα αυτό.
θεωρώ ότι έχουμε αυτή τη μεγάλη αγωνία όλων των κομμάτων και εκτιμώ ότι θα κληθούμε στα πλαίσια της συζήτησης που θα ανοίξει τώρα ο αρμόδιος υπουργός, θα κληθούμε να εισφέρουμε με τις απόψεις μας όλων των κομμάτων οι βουλευτές. Γιατί αυτή η ιστορία πρέπει να τελειώνει το συντομότερο δυνατό και φαίνεται, σας λέω, ότι ο περίφημος διαγωνισμός τον οποίο είχαν εξαγγείλει ή κάνανε πως ξεκίνησαν λίγο πριν τις εκλογές η προηγούμενη διοίκηση, αυτός ήταν εντελώς στον αέρα, αυτό μπορώ να σας πω έτσι κατηγορηματικά, ότι ήταν εντελώς στον αέρα, δεν θα μπορούσε να εξελιχθεί στα αλήθεια και δεν πρόκειται αυτός ο συγκεκριμένος διαγωνισμός να ξεκινήσει, γιατί δεν υπήρχε καμία μα καμία συγκοινωνιακή μελέτη που να οδηγούσε στην παραγγελία ποιων συγκεκριμένων λεωφορείων. Είναι προϋπόθεση λοιπόν, πριν πούμε τι λεωφορεία θέλουμε, να ξέρουμε καλά τι ανάγκες έχουμε. Τι λεωφορεία χρειαζόμαστε. Αυτό δεν αυτό είχε γίνει, δηλαδή όμως, δεν το ξέραμε. Και πώς θα κάναμε διαγωνισμό, κύριε Κούβελα? Στο πόδι. Στο πόδι και προφανώς προεκλογικά. Και μετά τις πιέσεις που ασκούνταν, βλέποντας ότι οι αρχικές κοινές στη Θεσσαλονίκη πάνε στο καλό. Όταν λέω στο καλό, όχι, μην παρεξηγηθώ. Κατεφημισμών. Πάνε στην ευχή, δηλαδή χωρίς ελπίδα. Έσπευσαν να μας πούνε, κύριε Σπίτης, ο κύριος Παπάς, ότι μα πώς, εμείς ασχολούμαστε με την υπόθεση. Να, κάνουμε και διαγωνισμό. Θα αγοράσουμε λεωφορεία, πολλά λεωφορεία. Μα αυτό είναι μια κουβέντα. Πρέπει να ξέρεις τι χρειάζεσαι για να προχωρήσεις. Σύντομα θα έχουμε νέα. Ναι, είναι κάτι που πρέπει να το τρέξετε πολύ γρήγορα, γιατί άκουγα τον αρμόδιο υπουργό, τον κύριο Καραμαλή, τον Κώστα, που έλεγε ότι κυκλοφορούν περίπου 240-260 λεωφορεία. Πολύ μικρός αριθμός σε σχέση με τον απαιτούμενο. Από τα 460. Λίγο παραπάνω από τα μισά, ναι. Που θα ήταν οπωσδήποτε απαραίτητα, που μας έλεγε με κάθε ευκαιρία ο κύριος Παπάς ότι κυκλοφορούν στη Θεσσαλονίκη τα 460. Ναι. Αλλά δεν είναι αλήθεια, δυστυχώς. Ναι, ο κύριος Παπάς, ο οποίος τον τελευταίο καιρό έβλεπε μέχρι και απόπειρες σαμποτάζ, χρέωνε διάφορα σε διάφορους, μας έλεγε ότι δεν υπάρχει αυτή η εικόνα που βλέπουμε οι δημοσιογράφοι. Οι πληροφορίες μου από τον ΟΑΣΤ είναι δυστυχώς ότι πολλά λεωφορεία συνοστίζονταν στην είσοδο-έξοδο του αμαξοστασίου, επειδή με το ξεκίνημα της βάρδιας προέκυπτε κάποια βλάβη. Έτσι, πριν καλά-καλά ξεκινήσουν τα δρομολόγια. Αυτά δυστυχώς οφείλονται αλλού και όχι στα όνειρα που βλέπει ο κύριος Παπάς περί σαμποτάζ και άλλων. Και για να κλείσουμε το ζήτημα, θα έλεγα ότι οι αστικές συγκοινωνίες χρησιμοποιώ λεωφορείο, πρέπει να σας πω. Έχω δηλαδή εικόνα και άποψη, δεν είναι κάτι που το φαντάζομαι απλά. Ναι, δεν είναι θεωρητικό αυτό που λέτε. Οι αστικές συγκοινωνίες είναι πάρα πολύ σοβαρό θέμα, το οποίο ταλανίζει ειδικά τις δυτικές συνοικίες της πόλης μας, που είναι ο μισός πληθυσμός της Θεσσαλονίκης, να το πούμε έτσι απλά. Και αυτή η κατάσταση δεν αντέχεται άλλο. Δεν μπορούμε να μιλάμε για μια σύγχρονη μεγαλούπολη χωρίς το ελάχιστο των αστικών συγκοινωνιών. Καταρχάς, συγγνώμη σας διακόπτω, δεν δείχνει σεβασμό στον απλό καθημερινό πολίτη ο οποίος παίρνει το λεωφορείο για να πάει στη δουλειά του ή να πάει μια βόλτα. Δηλαδή, ειδικά για αυτούς που το παίρνουν για δουλειά, είναι απαράδεκτο να έχουμε μισή ώρα και τρία τέταρτα καθυστερήσεις και να μην ξέρει ο άνθρωπος που είναι στη στάση πότε θα έρθει αυτό το περίφημο λεωφορείο που μπορεί να μείνει και στο δρόμο λόγω βλάβης. Τα είπατε όλα. Και χωρίς να είναι, ξαναλέω, αρμόδιος, υπάρχει σχεδιασμός πώς θα συνδυαστούν τα λεωφορεία την επόμενη μέρα, μετά το μετρό δηλαδή, τη λειτουργία του μετρό, πώς θα συνδυαστούν με το μέσο σταθερή τροχιάς. Και υπάρχει έτσι προγραμματισμός να δοθεί έμφαση στις καθέτους, ας το πούμε, αν έχουμε τον μεγάλο άξονα της οδού Εγνατίας που θα κινείται το μετρό. Και τον μεγάλο άξονα της οδού Τσιμισκή, που οπωσδήποτε θα κινούνται λεωφορεία, τα μεγάλα λεωφορεία με φυσούνες που μπορούν να εξυπηρετήσουν πάρα πολύ κόσμο, πρέπει επιτέλους περισσότερες κάθετοι οδοί να εξυπηρετούνται στο κέντρο της πόλης και όχι μόνο. Εδώ είναι που θα χρειαστούν μικρότερα και ευέλικτα λεωφορεία. Δεν υπήρχαν στον προγραμματισμό, σε αυτή την παραγγελία που λέγαμε, αυτού του διαγωνισμού που δεν θα προχωρήσει τελικά. Και εδώ είναι μια σημαντική αλλαγή. Ξαναλέω όμως, δεν είμαι αρμόδιος να μιλήσω για αυτά τα θέματα. Σας δίνω όμως πληροφορίες όπως τις έχω συλλέξει από την αγωνία που έχω και εγώ για την υπόθεση.
όπως είμαι βέβαιος ότι και όλοι οι βουλευτές της Θεσσαλονίκης, ξαναλέω, πέρα από τα κόμματα, νομίζω ότι όλοι έχουμε ανάγκη καλές αστικές συγκοινωνίες και όλοι τα ακούμε από τους συμπολίτες μας όταν δεν πάει καλά αυτό το θέμα. Μάλιστα. Δεν έχει να κάνει με τα κόμματα και τα χρώματα. Ασφαλώς, ασφαλώς. Γιατί η λεωφορεία χρησιμοποιεί όλος ο κόσμος. Δεν έχει να κάνει με το τι ψηφίζει, τι δεν ψηφίζει και απαιτεί να έχει κάποιες καλές στοιχειώδεις υπηρεσίες. Μάλιστα. Κύριε Κούβελα, να σας ευχαριστήσω πολύ για το χρόνο σας. Να ευχηθώ καλή θητεία, γιατί είστε από τους καινούριους βουλευτές. Είστε από τις καλές φωνές, έτσι χαμηλών τόνων, αλλά θα το πω έτσι απλά εργατικός δουλευταράς. Και ελπίζουμε να κάνετε πράγματα για τη Θεσσαλονίκη και να πιέσετε για τη Θεσσαλονίκη. Κύριε Δημαρή, σας ευχαριστώ πάρα πολύ με την ευκαιρία. Θέλω να ευχαριστήσω άλλη μια φορά τους συμπολίτες μας που με τίμησαν με την εμπιστοσύνη τους. Θα ανταποκριθώ, θα βάλω όλες μου τις δυνάμεις να ανταποκριθώ στην εμπιστοσύνη των συμπολιτών μας και αυτό είναι το δικό μου προσωπικό στοίχημα, να γίνουν πράγματα και για τη Θεσσαλονίκη. Δεν θα αφήσουμε λοιπόν σε ησυχία τους αρμόδιους υπουργούς, τους συναδέλφους, παρά όλοι μαζί θα προσπαθούμε για το καλύτερο. Δεν είπαμε περισσότερα για τα άλλα ζητήματα που καλύφθηκαν ή που αναπτύχθηκαν με τις προγραμματικές δηλώσεις. Ναι, γιατί είναι πολλά, κύριε Κούβελα. Είναι πολλά. Αλλά, και θα περιμένουμε να δούμε και στην πράξη. Κόπο, σίγουρα. Γιατί... Άξιζε στον κόπο να σας μεταφέρω μόνο ένα μήνυμα και κλείνω με αυτό. Ναι. Η εικόνα, η αίσθηση που δίνουν τόσο τα μέλη της πλειοψηφίας στο Ελληνικό Κοινοβούλιο, αλλά κυρίως οι υπουργοί με πρώτον τον Πρωθυπουργό, για αισιοδοξία, αποπνέουν δηλαδή αισιοδοξία, διάθεση για δουλειά και ξαναλέω τον τόνο τον δίνει ο Κυριάκος Μητσοτάκης και πάνω απ' όλα σοβαρότητα. Εμένα μου έκανε πολύ καλή εντύπωση όλη αυτή έτσι, η εικόνα και το κλίμα που υπάρχει και θέλω να πιστεύω ότι η δουλειά θα βγει. Σας λέω μάλιστα ότι ήδη, τώρα μόλις τελειώσαμε με τις εκλογές προεδρίων στις διάφορες επιτροπές της Βουλής, στις βασικές επιτροπές της Βουλής και αύριο, Τετάρτη, πιθανότατα να εισαχθεί το πρώτο νομοσχέδιο. Πάντως, τα τρία πρώτα νομοσχέδια θα έχουν ψηφιστεί, θα έχει τελειώσει δηλαδή η διαδικασία, μέχρι και την Παρασκευή 10 Αυγούστου. Αφορά το επιτελικό κράτος, το φορολογικό, το φορολογικό, και τα θέματα, και θα είναι θέματα έτσι, της δικαιοσύνης με το άσυλο να είναι ένα από αυτά. Επίσης σημαντικό θέμα εδώ για τη Θεσσαλονίκη, δεδομένης Πανεπιστημιούπολης που έχουμε στο κέντρο. Κλείνει αυτή η υπόθεση, καθαρίζει, γιατί είναι απέτηση της συντριπτικής πλειοψηφίας του ελληνικού λαού. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά, κύριε Κούβελα. Εμείς. Καλημέρα. Καλημέρα.